Αγαπητοί μου Υπουργοί, αγαπητοί μου Πρόεδροι, κύριε Γενικέ, αγαπημένο μας κύριε Πρέσβη της Αιγύπτου μας, είναι με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τον Πατριάρχη μας, ο οποίος μου ζήτησε να μεταφέρω σε όλους την αγάπη του, τις ευχές του και τις ευλογίες του, μόλις επέστρεψε από ένα μεγάλο ταξίδι στο Κονγκό, που επισκέφθηκε την Ιεραποστολή και έγινε μάρτυρας του θεάριστου έργου που επιτελεί από το πατριαρχείο μας εκεί σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο και ιδιαίτερα στο Κονγκό. Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες εκεί, αυτή την περίοδο που υπάρχει εμφύλιος πόλεμος, ήταν ένα πολύ πετυχημένο και καρποφόρο ταξίδι και έδωσε ο Πατριάρχης μας μια ακόμα φορά τη μαρτυρία, την καλή μαρτυρία, στήριξε τον Ελληνισμό μας πάνω απ' όλα, στήριξε τον εκπρόσωπό του, τον Μητροπολίτη εκεί, και έζησε λίγες μέρες μαζί με το ποιμνιό του, το Αφρικανικό, στο Κονγκό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τις κοινότητες της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Εγώ πάντα λέω πρώτα την Αλεξάνδρεια, γιατί έχει τα πρεσβεία, νομίζω, αφού και το Πατριαρχείο είναι εκεί. Και άλλωστε και ο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρίας προηγείται του Καΐρου. Να έχουμε τόσους υπουργούς να εκπροσωπούν την κυβέρνησή μας σε μια εκδήλωση για τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό. Νομίζω δεν ξαναγίναν παλαιότερα εκδηλώσεις, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία που είμαι εγώ στο Πατριαρχείο, να έχουμε τόση υψηλή εκπροσώπηση από την κυβέρνηση σε εκδήλωση για την Ομογένεια και ιδιαίτερα την Ομογένεια της Αιγύπτου. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε, γιατί είστε υπουργοί που αγαπάτε το έργο σας, αγαπάτε τον Ελληνισμό και στηρίζετε την Ομογένεια. Και είναι αυτό που χρειαζόμαστε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πίσω στην πατρίδα μας που μας σκέφτονται και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο καθένας μας σε κάθε μέρος της Αφρικής και σε όλο τον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία, διαβάζοντας την ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, βλέπουμε ότι πριν καν ο Μεγάλος Αλέξανδρος φτάσει στην Αίγυπτο, υπήρχε επαρικία Ελλήνων που αριθμούσε περί τις 30.000. Οπότε μιλάμε για μια ιστορική επαρικία. Δεν νομίζω ότι αλλού στον κόσμο υπήρχε παλαιότερη κοινότητα ελληνική, εκτός από την Αίγυπτο. Μπορεί σήμερα να έχουν τις δυνατότητες και τη δύναμη αλλού, όμως η ιστορία όλη των ελληνικών κοινοτήτων ξεκίνησε από την Αίγυπτο. Επίσης, στις 57 πρώτες σελίδες που αφιερώνει στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι τόσο στην Αίγυπτο υπήρχαν ελληνικοί ναοί για να λατρεύουν τις ελληνικές θεότητες της εποχής εκείνης, αλλά και στην Ελλάδα χτίστηκαν από Αιγύπτιους ναοί όπου λατρευόντουσαν αιγυπτιακές θεότητες. Τέτοιοι ναοί υπήρχαν στον Αθήνα, στον Πειραιά, στην περιοχή του Πειραιά, στην Κόρυθο, στην Ερμιόνη και σε άλλα πολλά μέρη της Ελλάδος, περί τα 47 σύνολο. Αναφέρομαι τώρα στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, στους μεγάλους ευεργέτες. Νομίζω το 95% των μεγάλων ευεργετών της πατρίδας μας προερχόταν από την Αίγυπτο. Και αυτό πρέπει όλοι οι Αιγυπτιώτες να είσαστε περήφανοι γι' αυτό. Και χαίρομαι που έχουμε και σύγχρονους σήμερα ευεργέτες που στηρίζουν το έργο του Ελληνισμού όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και αλλού. Και συνεχίζουν αυτό το έργο, κυρία Σοφιανού, που ξεκίνησαν οι πρόγονοί μας. Ολοκληρώνοντας, συνεχίζω αυτό που μας ανέφερε ο Υπουργός μας για το τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Υπάρχει η παρουσία, ξεκίνησε, εγώ θέλω να πω, εδώ και 1973 χρόνια, τον Απόστολος Μάρκος, ένας Ελληνοκύπριος, πήγε στην Αλεξάνδρεια για να ξεκινήσει το χριστιανισμό και να διδάξει το Ευαγγέλιο του Χριστού και να γίνει η Εκκλησία που είναι σήμερα και ο χριστιανισμός σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, εξαιτίας ενός Ελληνοκύπριου που πήγε εκεί και έκανε αυτό το ξεκίνημα. Είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που είμαι κοντά σας σε μια Αιγυπτιακή εκδήλωση, γιατί σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια το Πατριαρχείο με τίμησε με το να με εξελέξει επίσκοπο Νηλουπόλεως εκείνη την εποχή. Και έτσι είναι μια όμορφη ημέρα για μένα και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ζήσαμε μαζί εκείνες τις εποχές με τον κύριο πρέσβη μας, τον κύριο Δαρατζή, και ήταν μαζί μας εκείνες τις μέρες την κυρία Παπαντονίου απέναντί μου που βλέπω, την κυρία Κάβουρα και πολλούς άλλους. Δεν είμαι Αιγυπτιώτης, αλλά πιστεύω ότι έχω πολιτογραφηθεί. Είμαι 20 χρόνια στο Πατριαρχείο, οπότε αισθάνομαι Αιγυπτιώτης. Είμαι περήφανος που υπηρετώ το Πατριαρχείο και τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό. Γιατί από μικρός μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου θαυμάζαμε πάντα τους Αιγυπτιώτες και όσους συγγενείς είχαμε που ήταν από την Αίγυπτο, τους θαυμάζαμε και περιμέναμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό όταν τους βλέπαμε.
νομίζαμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, σαν μια μικρή θεότητα. Γιατί ήταν, μιλούσαν πολλές γλώσσες, ήταν η συμπεριφορά τους πιο ευγενική, ήταν το σύνολο, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούσαμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και χαίρομαι, εύχομαι, με τις ευχές, τις ευλογίες και την αγάπη του Πατριάρχη μας, να συνεχιστεί αυτή η μαρτυρία, κύριε Πρόεδρε, με τη δική σας σήμερα προσπάθεια. Έχετε μεγάλη ιστορία στην πλάτη σας να σηκώσετε, μεγάλες ευθύνες, αλλά και με την υποστήριξη της πολιτείας να συνεχίσετε αυτό το έργο για να τιμήσουμε την ιστορία, αλλά και να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν οι προγονείς μας, να φανούμε περίφημοι, να είμαστε έτσι καλά παιδιά τους, καλοί από γονείς τους, και να συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε έστω και ένα λιθαράκι μικρό να βάλουμε σε αυτό το χτίσμα που ξεκίνησαν εκείνοι. Σας εύχομαι κάθε καλό. Και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ό,τι καλύτερο μπορεί, με το δύσκολο αγώνα που έχετε να αντιμετωπίσετε και όλους αυτούς τους εχθρούς. Και έχοντας πάντοτε δίπλα μας την Αίγυπτο, που είναι και ιστορικά και πρακτικά και σήμερα ο καλύτερος γείτονας, νομίζω, της πατρίδας μας της Ελλάδος. Και γι' αυτό ευχαριστούμε και για την ασφάλεια και για την προστασία και για τη φιλοξενία που παρέχετε στο Πατριαρχείο μας και σε όλους τους Έλληνες, κύριε Πρέσβη μου, γιατί σας αγαπάμε πραγματικά και εσείς αγαπάτε την Ελλάδα. Είμαστε δύο αδελφές χώρες και έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και πάντοτε επιτυχίες να έχετε.